σήκωσαν ρολά τα εμπορικά καταστήματα σήμερα. Περισσότερες από 66.000 λιανεμπορικές και άλλες επιχειρήσεις άνοιξαν στις 10 το πρωί μετά από 1,5 μήνα αναγκαστικού λουκέτου. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να δούμε, να κατεβεί ο κόσμος, να μορφύνει την αγορά μας. Ο κόσμος να κατέβει, γιατί τα βάσανά μας και σε εμάς και σε αυτόν τον κόσμο, τον υπόλοιπο. Αντισηπτικά έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους και στα ταμεία. Οι πολιτές έχουν εφοδιαστεί με προστατευτικές μάσκες. Τα ράφια είναι γεμάτα και το ζητούμενο είναι οι καταναλωτές να ξεπεράσουν τις όποιες φοβίες και να εκμεταλλευτούν τις γενναίες προσφορές των καταστημάτων. Το ατμίζουμε εσωτερικά και πριν φορεθεί και μετά που θα φορεθεί. Μετά από 2 μήνες ανοίξαμε εσείως. Θέλουμε να σκεφτόμαστε θετικά. Πάντως, οι καταστηματάρχες δεν κρύβουν το προβληματισμό τους για την επόμενη μέρα στην τοπική οικονομία, με τα μηνύματα για το τι μελιγενέστε να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τι λέτε, θα κάνουμε ψώνια? Θα δούμε. Καινούργια αρχή, θα δούμε πώς θα είναι. Λίγο δύσκολη θα είναι σίγουρα. Μακάρι να κρατήσουμε καταρχήν το καλό κλίμα που υπάρχει από πλευράς υγείας στον κόσμο. Και κάθε μέρα θα βλέπουμε την επόμενη πώς θα εξελίσσεται. Πρέπει να στηριχθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα χρήματα πρέπει να μένουν στην οικονομία του νομού μας και όλοι νομίζω ότι εκεί θα κινηθούν. Το σίγουρο πάντως είναι πως η πρώτη μέρα της δεύτερης φάσης του σχεδίου της σταδιακής άρσης του lockdown γέμισε τις πόλεις της Κρήτης και η απόκοσμη σιγή που καταγράφονταν τις προηγούμενες μέρες αντικαταστάθηκε από όλους εκείνους τους θορύβους που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ζωντανές πόλεις.